τον περιμένει στο τέλος της εκπομπής, δεν πρέπει να χάσει τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Λοιπόν, είναι νέος, είναι ταλαντούχος, έχει παίξει πολλούς ρόλους, είναι αγαπητός από τον κόσμο. Μαζί μας λοιπόν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Καλώς όρισες. Ναι, τι κάνεις? Καλά. Τι σε περιμένει, Αλέξανδρε, σήμερα? Έλα, κάτι άκουσα το πρωί καθώς ερχόμουν. Και... Έλα. Σε περιμένουν πολλά. Παρακαλώ, αρχίζω και φοβάμαι. Ήμουν χτες στη σύσκεψη και άκουγα τι ετοιμάζανε. Έχεις γερό στομάχι. Α, μάλιστα. Τι γίνεται? Τι κάνετε, παιδιά? Ωραίος, μοντέρνος. Πόσο σου πάει ο ρόλος του αυστηρού καθηγητή? Του αυστηρού καθηγητή? Δεν είναι πολύ αυστηρός. Καθηγητή, εντάξει. Ναι, αλλά είσαι σοβαρός. Είναι συμπαθής ο σαν προσωπικότητα ο Κίμωνας στη σειρά. Σε σχέση με τους μαθητές του. Ωραία είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Μεγαλώσαμε, δεν κάνουμε τίποτα να κάνουμε τους μαθητές. Αυτό το μους, πώς θα το ξηρίσεις, πώς θα το ξηρίσεις. Ναι, είχα υποσχεθεί, μου πει και την τελευταία φορά. Πέρσι μου είχες πει τελευταία φορά που είχες έρθει και την επόμενη φορά θα το ξηρίσεις. Απλώς τι έγινε, μετά πήγαμε στο μουστάκι το καλοκαίρι, ναι. Μετά το αφήσαμε. Και επανήρθες πάλι. Το βάλαμε και στη σειρά έτσι για μια μικρή αλλαγή, να μην είμαι μόνο ξηρισμένος. Να μεγαλοδείχνεις και λίγο. Λιγάκι να μην έχω αυτό το baby face. Και τώρα τα αφήσαμε. Αν και λόγω κάποιων άλλων υποχρεώσεων, κάπως θα το αραιώσουμε. Θα έρθουμε μάλλον κοντά σε σένα. Αυτό το, των τριών ημερών που λέμε. Μάλλον. Κάπως έτσι. Θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, για πες μας και σε εκεί. Την επόμενη φορά πάντως θα έρθω τελείως ξεσμένος. Άντε να δούμε, όλο είπες και εσύ είσαι. Βλέπουμε και πλάνα τα κλεμμένα όνειρα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα πια τα κλεμμένα όνειρα θα προβάλλονται 7 ακριβώς και όχι 7 και 10. Ναι, θα πάμε. Θα προβάλλονται από τις 7 ακριβώς. Λοιπόν, τώρα εσύ. Για να δούμε λίγο, είσαι ο καθηγητής που διδάσκει μαθηματικά. Ναι. Εσύ με τα μαθηματικά τα πας καλά? Ομολογώ ότι δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με τα μαθηματικά. Είσαι ο καλός μαθητής. Ήμουνα μέτριος. Μέτριος προς καλός. Ήμουνα αυτό που λέμε της παράδοσης. Στο σχολείο έκανα άλλα πράγματα. Τι έκανες? Τα περιφερειακά. Στα διαλύματα. Σε κάνα φορές περίδα. Σε κάνα διάλειμμα. Σε κάνα αγώνα. Αυτά δεν τα δυνατά σημεία, το διάλειμμα. Σε καμιά γιορτή. Σε καμιά πενταήμερη, τριήμερη. Α, δεν ήσουν καλός μαθητής? Δεν φημιζόμουν για τους βαθμούς μου. Όχι. Εντάξει, οπότε και οι γονείς μου δικοί μου, το παιδί αυτό. Εντάξει. Το καλύτερο σου μάθημα ποιο ήταν, δηλαδή? Συνήθως είχε να κάνει με ιστορία, αρχαία ελληνικά. Αυτά μου αρέσαν. Μου αρέσαν τα μαθήματα. Αλλά οι θετικές επιστήμες δεν μπορώ να πω ότι τα πήγαινα ιδιαίτερα καλά. Οπότε παίρνεις το αίμα σου πίσω τώρα. Ναι, με αφορμή με αυτό που, με αυτόν τον ήρωα που είναι καθηγητής μαθηματικών, βέβαια το καλοκαίρι είχατε έτσι την ευκαιρία και. Διάβασα 2-3 πολύ ενδιαφέροντα μυθιστορήματα τα οποία έχουν βάση τα μαθηματικά. Όπως το θεώρημα του Φερμά ή το γνωστό του. Του Δοξιάδη. Του Δοξιάδη, ο θείος Πέτρος και το θεώρημα του Γκόλντμπαχ. Τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και με έναν τρόπο έτσι μέσα από μια φανταστική ιστορία, μέσα από μυθιστορηματική γραφή, μαθαίνεις πράγματα και ουσιαστικά έρχεσαι πολύ κοντά σε αυτό που λέει ότι τα μαθηματικά έχουν σχέση. Είναι μια τέχνη. Είναι σαφώς. Και σου μαθαίνουν ένα επαγωγικό τρόπο σκέψης που είναι πολύ σημαντικό για την ζωή. Τώρα, εσύ είσαι καθηγητής μαθηματικών, ο οποίος είναι ερωτευμένος, δηλαδή έχει ένα αποθυμένο, τη Μουτάφη. Ναι. Ουσιαστικά είχαν μια σχέση. Εσύ χωρίζεις τώρα ή έχεις χωρίσει? Ναι, είναι στα. Ναι, είναι στα χωρίσματα, έχουν χωρίσει. Στην ένταση τέλος πάντων. Ναι, κάπως έτσι είναι. Έχει μια μικρή κόρη. Και δεν σε αφήνει η γυναίκα σου να δει την κόρη σου? Αυτό είναι ένα βάσανο που έχει ο Κίμωνας, που δεν μπορεί να δει το παιδί. Δηλαδή, ουσιαστικά τον δυσκολεύει στο να είναι κοντά στο παιδί του και εκείνος, επειδή είναι πολύ ευαίσθητος και διακριτικός, δεν χρησιμοποιεί άλλα μέσα για να έρθει κοντά στο παιδί, δηλαδή δικηγόρους, αστυνομίες κτλ. Και πηγαίνει σιγά-σιγά μέχρι να δούμε τώρα. Πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι της ζωής. Το άλλο κομμάτι που είπες έχει να κάνει με την Ελισάβετ τη Μουτάφη. Με την οποία πόσο καιρό ήσουν? Είναι παιδικός έρωτας. Ένας παιδικός έρωτας, εφηβικός έρωτας ουσιαστικά. Και ήταν μια γυναίκα που τον σημάδεψε και κάποια στιγμή μπήκε ο Αλέξανδρος ο Σταύρου. Και στην έκλειψη. Ναι. Και αυτός έκανε πίσω. Δεν τη διεκδίκησε. Αυτό είναι νομίζω το αποθυμένο του. Ότι δεν έκανε, δεν έκανε κάτι να τη διεκδικήσει τουλάχιστον, να πολεμήσει για τον έρωτα. Που μπορεί και να μην γινόταν τίποτα, αλλά ξέρεις, αυτό μπορεί να μένει. Το ότι δεν έκανε κάτι. Ναι. Τουλάχιστον αν προσπαθούσε, θα έλεγε: έκανα την προσπάθειά μου, πολέμησα, έχασα. Ναι. Και τώρα, ας πούμε, θα την ξαναδιεκδικήσει την Ελισάβετ Μουτάφη ή θα μείνει σε αυτόν τον ανεκπλήρωτο δεύτερο έρωτα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θα προσπαθήσει μέσα από κάποια γεγονότα που συμβαίνουν στη σειρά να έρθει κοντά της.
και θα τα δούμε πολύ σύντομα αυτά τα γεγονότα που προκύπτουν. Ο Σταύρος σε ζηλεύει, ας πούμε, που ήσουν πρώην της γυναίκας του. Ο Σταύρου, ο χαρακτήρας του Δημήτρη είναι ένας πολύ δυναμικός έτσι, χαρακτήρας, οπότε είναι παράπλευρη απώλεια για ο Κίμος. Δηλαδή, δεν είναι ένας αντίπαλος ο οποίος θα θεωρήσει ότι είναι τόσο δυνατός ώστε να... Δεν το φοβάται. Ναι, να ακριβώς να τον φοβηθεί. Καταλαβαίνει ότι έχει μια συμπάθεια η γυναίκα του, αλλά πάνω απ' όλα είναι η γυναίκα του και είναι η οικογένεια για αυτόν και δεν θα τον αφήσει και εύκολα να μπει ξανά στη ζωή της γυναίκας του. Να σου πω κάτι. Με καμιά... Εσένα σε κυνηγάνε ρόλο και ο Παπαμιχαήλ, είναι φοβερό. Γιατί έπαιξε τον Παπαμιχαήλ. Ναι, όχι, να σου πω κάτι. Γιατί πώς το ταιριάζει αυτό. Έπαιξε τον Παπαμιχαήλ. Σωστό. Στο σύριαλ του Παπαμιχαήλ και τη Βουγιουκλάκη. Συγγνώμη, κάνω μια τάιμα του συγγνώμη. Παρακαλώ. Θα λέγαμε πάνω στο μακιγιάζ με τη Σάσα στη Σταμάτη. Είδε, εγώ δεν τα ακούω. Εντελώ τυχαία. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα εδώ. Σάσα. Είναι χύμαρο. Σάσα. Τι σου λέγε. Έλεγαμε διάφορα. Σε τσίτωσε. Όχι, όχι. Και εδώ, α πούμε, ουσιαστικά τώρα εμείς έχουμε συνδέσει το. Παιδιά, να μην του βλέπει του καλεσμένου εσά να πάρουν του τσίτωσε. Όχι, καθόλου με τσίτωσε. Το αντίθετο. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθή σα. Να την κρύβουμε. Να την κλειδώνουμε στον καμπανίδι. Όχι, κάθε άλλο. Εδώ λοιπόν κάνει ουσιαστικά τον καθηγητή που το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε και από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στι ταινίε με την Βουγιουκλάκη κτλ. Ναι, σωστό. Ρόλο του που τον. Όπου εκεί η μαθήτρια Βουγιουκλάκη τον ερωτευότανε. Ναι. Και μάλιστα και στη σειρά είχαμε κάνει εκείνη την περίφημη σκηνή με την Κατερίνα. Σωστό. Μια σκηνή. Εδώ τώρα θα παίξει τίποτα τέτοιο. Δηλαδή θα σε ερωτευτεί. Δηλαδή οι μαθήτριες είναι επειδή είσαι ωραίος καθηγητής. Ναι. Και σεμνός δεν είσαι. Είναι λίγο πασαρέλα λίγο βέβαια οι καθηγητές σε αυτή τη σειρά. Ο Χρυσοπλαΐνης, ο Γιάννης Οδρίτσας είναι λίγα γκέτσι. Ναι, δηλαδή κολέγιο. Τι κολέγιο είναι αυτό, παιδιά. Να πάμε και εμείς που λένε διάφοροι τηλεθεατές στο δρόμο. Θα παίξει κανένα με καμιά μαθήτρια. Ακόμα δεν γνωρίζω τόσο καλά την ιστορία. Φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι ένα από τα ενδεχόμενα. Πώς. Οι μαθήτες πώς. Σεμνός όμως. Μπορεί και να παίξει κάτι. Πάντως δεν νομίζω να είναι από εκείνον. Δεν είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Πόσο χρόνο είναι η μαθητρία σου, ας πούμε, υποτίθεται 16. Όχι, όχι. Είναι, είναι ένα κολέγιο, ένα σαν πανεπιστήμιο. Άρα είναι ενήλικες. Είναι ενήλικες. Άρα μπορεί να κάνει και σεξ. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Για νόμου δηλαδή. Εσύ, ας πούμε, άρα τώρα... μπορεί να το δουν να κάνει και σεξ. Μπορεί να κάνει και σεξ. Με μια νεαρή φοιτήτριά του. Ωραία. Ναι, λοιπόν, ναι, θα έχει ναι. ενδιαφέρον να γίνει αυτό πάντως. Θα δούμε τώρα. Ναι, εντάξει, είναι ένα ενδιαφέρον. Έπαιταξε μια την ιδέα σου. Ίσως να την ακούνε σεναριογράφη. Θα δούμε, δεν ξέρω. Πάντως, ο ίδιος δεν θα προκαλούσε την τύχη του. Είναι αρκετά ευαίσθητος και. Κάνει focus σε ένα πράγμα. Στη δουλειά του, στη γυναίκα του. Τώρα πλέον δεν είναι μαζί, ξέρω εγώ. Αυτό φταίει για το διαζύγιο, εσύ φταίς. Δεν είναι πολύ διακριτό ακόμα μέσα από τα σενάρια ποιος ακριβώς φταίει. Πάντως είναι ένας άνθρωπος που τον κυριεύουν τα συναισθήματά του και όταν θα τελειώσει κάτι θα πάει στην επόμενη ας πούμε, τη φάση της ζωής του. Μάλιστα. Και έχει προβλήματα πολλά με την πρώην γυναίκα του που ουσιαστικά τον εκμεταλλεύεται μέσα από, μέσα από το παιδί το οποίο είναι ένα φαινόμενο. Καλά, συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Ναι. Δύο γονείς βάζουν ένα παιδί στη μέση και μέσα από το παιδί προσπαθούν να διαφορές τους, έτσι. Δυστυχώς γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αποκλειστικά τι θα γίνει στο σημερινό επεισόδιο των κλεμμένων ονείρων. Θα έχει πεδοκομμένες μάγκες, το καταλάβεις εγώ, κάνεις ό,τι λέω εγώ. Το άλλο με το δωτό. Σκέφτεσαι πως πέρασαν τα χρόνια, ε. Μου φαίνεται απίστευτο ότι τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ. Και είναι μια χαρά παιδιά. Ναι, καλά, άσε τις κολακίες και μόνο τώρα. Ξέρω ότι πολλές φορές είναι κακομαθημένα και δύστροπτα. Ίσως, αλλά εγώ τα βλέπω αλλιώς. Με πρόσεξε μην το πάρουν χαμπάρι αυτό, γιατί θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Εντάξει. Θα το κρατήσω μυστικό. Όπως και την παλιά μας σχέση. Γιατί δεν έφερες την κόρη σου. Θα της άρεσε εδώ. Θα την έβλεπα κι εγώ, έχω να την δω πολύ καιρό. Τι, είπα κάτι που δεν έπρεπε. Τίποτα, άστο. Πονεμένη ιστορία. Όχι, Κίμωνα, δεν τα αφήνω. Τι συμβαίνει. Δεν με πιστεύεσαι. Φυσικά και σε πιστεύομαι. Ξέρεις πολύ καλά ότι με τη γυναίκα μου είμαστε στα χωρίσματα. Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό τι σχέση έχει με το παιδί. Δεν με αφήνει να το δω. Τι λες τώρα. Δεν το πιστεύω. Κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκει μια αφορμή, το παίρνει και φεύγουν. Μας κοιτάζει ο Δημήτρης. Ναι. Θέλω να ξέρεις ότι όποτε χρειαστείς κάποιον να μιλήσεις, εγώ είμαι εδώ. Το ξέρω. Άντε πήγαινε, πήγαινε. Μπράβο, Άρη. Είσαι δυνατός παιδί. Ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια, Σταύρο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ελπίζω να μου το ανταποδώσει κάποια στιγμή. Θέλω να έρθει μια μέρα από το γραφείο. Τι θα έλεγε για το απόγευμα, μπορεί. Δεν ξέρω. Δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Θέλω να μιλήσουμε για το μεταπτυχιακό σου, αν σε ενδιαφέρει και εσένα, βέβαια. Μου φαίνεται αρκετό αυτό που κάνουμε με την υποτροφία. Δεν θα ζητούσα κάτι άλλο. Εγώ πάντως θα σε περιμένω. Στο ζητάω σαν χάρη. Αλεξάνδρα, να σου γνωρίσω από εδώ ο Σταύρος Χαλκιάς, ο εξαιρετικός φοιτητής που έχει κερδίσει την υποτροφία μας. Χαίρομαι πολύ. Αλεξάνδρα Μαλτέζου. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτή η χειραψία. Γιατί? Δεν ξέρω, κάτι κρύβει. Ναι, κάτι. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Κάτι κρύβει αυτή η χειραψία. Αν πάει κάτι το μυαλό σου εκεί, καθόλου δεν έχει σχέση μετά. Όχι, αλλά τώρα φουντώνει το πράγμα. Δηλαδή τώρα ξεδιπλώνονται όλες οι κόντρες. Δηλαδή τώρα τα δύο παιδιά που έχουν και τη συγγένεια θα φανεί. Ξεδιπλώνεται τώρα, έχει αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον ιστορία τώρα. Όντως. Με την Ελισάβετ τον γνωριζόσασταν από πριν. Ναι. Με την Ελισάβετ ξεκινήσαμε μαζί. Όταν λέμε μαζί, πρώτο έτος δραματικής σχολής, θέατρο τέχνης. Και πάμε αρκετά χρόνια πίσω, πάμε πολλά, μια δεκαπενταετία και. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε. Και είχατε ξανασυνεργαστεί, Αλέξανδρε. Είχαμε δουλέψει μία φορά στο θέατρο, σε μία ομάδα έτσι νεανική, πριν καμιά δεκαετία χρόνια περίπου, στην πραγματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου τότε, σε ένα δύσκολο έργο, την εξόριση του James Joyce λεγόταν το έργο. Και από τότε, αν δεν με πατάει, δεν είχαμε δουλέψει και στο θέατρο. Α, και στη Βέρα στο δεξί, βέβαια. Στη Βέρα δεν πολύ έπαιζα με την Ελισάβετ. Αλλά είμαστε καρδιακοί φίλοι. Αυτά λέμε φίλοι. Ωραίο αυτό. Ναι, πολύ αγαπημένοι. Έτσι, μια παρέα παιδιών από τη σχολή. Που είτε άλλοι εξακολουθούν να είμαστε στο χώρο, άλλοι που δεν έχουν σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια έτσι, πολύ δυνατή παρέα και πολύ αγαπημένοι. Και μας έχουν δέσει. Είναι φυσικό αυτά τα χρόνια. Τη σχολή που ήταν πολύ ανέμελα, μας έχουν δέσει και μας κρατάνε γερά. Ωραία. Τώρα πάμε και λίγο στα άλλα. Ωραία. Όχι στα θεατρικά, πάμε στα προσωπικά τώρα. Να σου πάω. Με αφορμή το σύριαλ, λέγαμε πριν ότι πιθανότατα να τα έφτιαξε και με μια μαθητριά σου. Στο σύριαλ. Πιθανό, δεν ξέρω, μάνα εσύ. Εσύ στη σχέση σου είχε ποτέ θέμα με διαφορές ηλικίας, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω? Δεν είχα ποτέ τεράστιες διαφορές σε ηλικία. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, δεν. Δηλαδή, δεν υπήρξα ποτέ ούτε πολύ ερωτευμένος, ούτε είχα μια σχέση όταν ήμουν 20-25 με μια που ήταν 40. Δεν είχε τύχει ποτέ. Μπορεί να θαύμαζα ή να υπήρχε ένα φλερτ, ίσως. Αλλά όχι σχέση-σχέση. Σχέση-σχέση δεν μου έρχεται κάτι. Με μικρότερη τώρα που. Τώρα που μεγάλωσα. Πια. Ναι, δεν έχει γεράσει κιόλας, αλλά. Δεν μου έρχεται κάτι, Αλέξανδρε. Πόσες είχες? Συγγνώμη, δηλαδή, έτσι όπως το είπε, δεν μου έρχεται κάτι, κάποια σχέση. Σχέση εννοούσε σχέση. Πώς, ναι, δεν σου έρχεται κάτι, δηλαδή, δεν θυμάσαι τη σχέση σου. Πόσες είχες, για πες. Σε σχέσεις. Σε σχέσεις πάντα μιλάμε. Σε σχέσεις. 4-5 είναι. Δεν είναι παραπάνω. Σχέσεις δυνατές. Α. Συνολικά. Έτσι αλλάζει. Γιατί άλλες δεν. Όχι, επειδή λες δεν μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή πόσες είχε. Εντάξει, εγώ λέω για σχέσεις. Τώρα που είσαι 35, ας πούμε, έτσι. Θα γίνεται ενδιαφέρον, έρχεσαι. Α, ποιος ο Γκαρέζος, ήρθε την κατάλληλη ώρα. Δεν ξέρω. Νομίζω δύσκολο να μπω. Γιατί? Δεν ξέρω αν θα κόλλαγα. Εκτός αν με γοήτευε τόσο πολύ. Πέρα από την εμφάνιση που φυσικά θα έπρεπε να με γοητεύσει, να με γοήτευαν και άλλα πράγματα. Βέβαια, τώρα γιατί τα κορίτσια είναι και πιο όρημα. Βέβαια. 18 χρόνια είναι. Πάντα τα κορίτσια σε αυτήν την ηλικία είναι πιο όρημα. Και τότε που ήμουν εγώ 18, τα αγόρια σε αυτήν την ηλικία είναι. 35. 35. Ναι. Σε αυτήν την ηλικία είναι. Το target group θαυμαστριών σου ποιο είναι? Επειδή το ξέρεις προφανώς. Δηλαδή, καταλαβαίνεις και από τα βλέμματα και από εκδηλώσεις. Καταρχάς, με αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που βλέπω γυναίκες έτσι πάνω από τα 50. Με βλέπουν, νομίζω, σαν το γιο τους ή σαν τον γαμπρό που θα ήθελαν. Αλλά. Ερωτικά. Όχι 50. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι το target group που ερωτικά σε στοχεύει, ας πούμε? Κοντά στην ηλικία μου. Θέλω να πιστεύω και 25, 30, 35. Δηλαδή, κάπου εκεί. Δεν νομίζω ότι. Δώσε το Θεό, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα, δηλαδή το βλέπω. Και τα μικρά παιδιά ακόμα. Και παρότι παιδιά. Δεν είμαι ένας ηθοποιός που μπορεί να παίζω ίσως ρόλους που να μεταφτίζει ένας πιτσιρικάς. Αλλά δεν έχει τύχει να παίξω και διαφορετικά πράγματα.
ευτυχώς και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και στην τηλεόραση αλλά και στο θέατρο, νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Είναι καλό, δηλαδή υπάρχει μια, νομίζω μια ευρεία γκάμα. Εσύ πιστεύεις ότι. Το υπάρχει... βλέπω δηλαδή στα νησιά μου που είναι 5 χρονών. Επειδή λένε ρε παιδί μου, υπάρχουν και κάποιοι μαθηματικοί τώρα που ασχολούνται με τα μαθηματικά, υπάρχουν και κάποιοι μαθηματικοί τύποι, το ξέρεις, που λένε η ιδανική διαφορά ηλικία άντρα με γυναίκα είναι η ηλικία του άντρα δια 2 συν 7. Το ξέρεις, υπάρχει. Κυκλοφορεί ένα τέτοιο μαθηματικό σύλλογο. Ναι, η ηλικία του άντρα, δηλαδή. Παλιά. Παλιά. Ναι, υπήρχε, δεν σου λέω ότι είναι σωστό, λέω ότι υπάρχει. Δηλαδή, εσύ που είσαι 35 δια 2, 17, 18, πε είναι 7-25. Δηλαδή, 25. Η ιδανική διαφορά για σένα είναι 25. Πάντως, σε αυτή την ηλικία γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή, σε αυτή την ηλικία, συνήθως, μάλλον βρίσκεσαι και με μια πιο μικρή. Ναι. Δηλαδή, 5, 6, 7 χρόνια. Ναι. Μου έχει τύχει δηλαδή αυτό. Αν και δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, πάντως είναι μια διαφορά σε αυτή την ηλικία το 35. Μια κοπέλα που είναι 27-28 ίσως. Εσύ δηλαδή, όταν κάποια ή το αντίθετο. Στιγμή, όταν κάποια στιγμή βρεις. Βρίω. Για πες μου, Γιώργο. Τη σχέση τη ζωή σου, αυτό που θα πεις. Και πού ξέρεις ότι... άμα δεν την έχει. Α, την έχεις. Βρει. Την έχω βρει. Ναι. Δεν την έχω βρει. Θα το ξέρα, δηλαδή. Ωραία. Θα του κάνουν ερώτηση. Όχι, θα σου κάνουν ερώτηση τώρα και θα απαντήσεις μετά τις διαφημίσεις. Ναι, ναι. Όταν βρεις τον άνθρωπο τη ζωή σου, που θα πεις πόσο θα παίξει ρόλο η διαφορά ηλικία. Δηλαδή, θα πεις ότι πρέπει να είναι 10 χρόνια μικρότερα από μένα ή μπορεί να είναι και 10 χρόνια μεγαλύτερη και επίσης παντρεύομαι και κάνω παιδιά. Θα δούμε πρώτα γούνες Χουντάλας. Γούνες λοιπόν.